Κυρίες και κύριοι, έχω τη χαρά να καλησπερίσω σε αυτό το σημείο την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο του Action 24. Καλώς ήρθατε, κυρία Αχτσιόγλου. Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ. Να ξεκινήσουμε λίγο με το πρώτο θέμα του δελτίου μας και τις προκλητικές δηλώσεις που ακούσαμε από τον Αλβανό Πρωθυπουργό, τον Έντι Ράμα, ο οποίος χαρακτήρισε διμερές θέμα την υπόθεση του Φρέντι Μπελέρη και όχι διεθνές. Και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι το έφερε στην Ευρώπη, άρα είναι μια πρόκληση από την πλευρά της Ελλάδας. Πώς το βλέπετε όλο αυτό? Κάνει καλά ο Πρωθυπουργός που βάζει βέτο στην ενταξιακή προοπτική της Αλβανίας? Κοιτάξτε, υπάρχει μια βασική και απαράβατη προϋπόθεση και για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το να είσαι μέλος, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή είναι, μεταξύ άλλων, ο σεβασμός του κράτους δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά δεν μπορούν να είναι υπό συζήτηση ούτε υπό διαπραγμάτευση. Και αυτή τη στιγμή από τη δική τους πλευρά, την πλευρά της Αλβανίας, δεν τηρείται ούτε ο σεβασμός του κράτους δικαίου, ούτε ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί στην περίπτωση του Μπελέρη είναι ακόμη προφυλακισμένος, δεν έχει μια δίκαιη δίκη όπως θα όφιλε να είχε, δεν έχει καν ορκιστεί δήμαρχος όπως θα όφιλε να έχει ορκιστεί. Άρα έχουν παραβιαστεί βασικοί κανόνες και του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επομένως, αυτά τα ζητήματα είναι κεντρικά ζητήματα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ζητήματα διμερή. Δεν είναι ζήτημα ότι μια χώρα ενοχλείται με μια άλλη χώρα. Είναι ζητήματα που παραβιάζουν οι βασικές αρχές και αξίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μπορώ να το πούμε έτσι, βέτο αυτή η πρόκληση της Αλβανίας. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να επισημανθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε όταν μια χώρα παραβιάζει ευθέως αυτούς τους δύο βασικούς κανόνες, ξαναλέω, της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ζήτημα εθνικού προβλήματος ή πόσο μάλλον διμερούς προβλήματος. Επομένως, πρέπει να τεθεί με όλους τους τρόπους και με όλους τους όρους και αναρωτιέμαι αν η ελληνική κυβέρνηση έκανε διαβήματα πριν φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Έχει κάνει διαβήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αλβανία σε σχέση με την παράταση της προφυλάκησης. Το έχει θέσει, το έχει θέσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω, γιατί αυτά τα ζητήματα καλό είναι να μην φτάνουν στο σημείο που φτάσανε. Δηλαδή, καλό είναι να τα προλαβαίνεις με όλες τις απαραίτητες ενέργειες από πριν. Όπως και να έχει τούτη την ώρα. Το ζήτημα είναι έτσι, ότι δηλαδή πρέπει να τεθούν ως απαράβατες προϋποθέσεις και απαράβατοι κανόνες, να έχει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, να μην παραταθεί αυτή η προφυλάκηση η οποία είναι παντελώς εκτός κάθε νομικού πλαισίου και να γίνουν σεβαστά τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι, με τρόπο προϋποθέσεων, όπως το λέμε. Ναι, βεβαίως. Να πάμε λίγο και στο θέμα της οπαδικής βίας, διότι είδαμε νωρίτερα ότι, το λέμε μάλλον τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς δίνει μάχη για τη ζωή του ο 31χρονος αστυνομικός στο νοσοκομείο, κυρία Αχτσιόγλου. Εσείς θα στηρίξετε τις πρωτοβουλίες της πολιτείας για τη δράση των χούλιγκανς, δηλαδή με δεδομένο ότι η οπαδική βία, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό, δεν έχει χρώμα? Ναι, είναι τραγικό το περιστατικό, πραγματικά τραγικό, και νομίζω ότι όλοι ευχόμαστε ο άνθρωπος να γίνει καλά και να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα που μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, αυτό που ομολογεί και το περιστατικό το ίδιο είναι η αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Δεν είναι η πρώτη φορά, το ξέρετε, δηλαδή έχουμε ζήσει τέτοια ακραία φαινόμενα ακραίας βίας, χουλιγκανισμού το τελευταίο χρονικό διάστημα με τους Κροάτες χούλιγκανς που έκαναν την επίθεση το καλοκαίρι, με τη δολοφονία του Άλκη Καπανού. Δεν μπορούν αυτά τα ζητήματα να επαναλαμβάνονται και να δείχνει διαρκώς αυτή την αδράνεια η ελληνική πολιτεία. Με άλλα λόγια, είναι προφανές ότι τα όσα μέτρα κατά καιρούς ανακοινώνονται, όπως αυτό που ανακοινώθηκε ακόμη μια φορά περί κεκλεισμένων θυρών διεξαγωγή αγώνων, είναι μέτρα τα οποία είναι επιφανειακού χαρακτήρα, εντυπωσιασμού και δεν φέρνουν το αποτέλεσμα. Τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας να γίνει, και αυτό νομίζω ότι δεν γίνεται ούτε τώρα. Άκουσα πάλι τα σχετικά μέτρα, είναι μια επανάληψη, μια μανιέρα που επαναλαμβάνεται κάθε φορά αυτό και δεν φέρνει αποτέλεσμα. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο, για παράδειγμα. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο υπάρχει. Ηλεκτρονικό εισιτήριο, από όσο γνωρίζω, πηγαίνουν στους αγώνες. Με την παράλληλη ταυτοποίηση, παράλληλη με την ταυτότητα, πώς θα μπαίνει δηλαδή κάποιος στο γήπεδο? Μέχρι και το ΆΜΚΑ δίνουν για να πάνε στους αγώνες πολλές φορές και να κόψουν εισιτήριο. Νομίζω ότι αυτά είναι τώρα μια διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση και πάλι επικοινωνιακού τύπου, όχι ουσίας. Είναι μέτρα τα οποία είτε ισχύουν είτε έχουν ξαναανακοινωθεί με όρους ποινών. Δεν θα καταλάβουν τίποτα, είπα, αν υπάρχουν απλώς 2 μήνες κεκλεισμένων των θυρών αγώνων. Αφήστε που αυτή η οριζόντια αντίδραση, μια οριζόντια απάντηση στο πρόβλημα, είναι συνήθως ένας τρόπος για να κουκουλώσεις ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι εκεί που θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση είναι ποιες είναι οι ευθύνες στον ΠΑΕ.
να δούμε σε ποιο βαθμό είναι οργανικά δεμένες ή υπάρχουν οργανικές σχέσεις με οπαδικούς στρατούς, επιτρέψτε μου τον όρο, ναι. Να δούμε να τεθούν αυτές ενώπιον των ευθυνών τους, να μπουν εκεί ποινές, να μπουν εκεί όρια για να σταματήσει αυτός ο δεσμός. Εκεί βρίσκεται η ουσία του προβλήματος που νομίζω ότι όλοι μεταξύ μας, στις μεταξύ μας συζητήσεις το αναγνωρίζουμε και όταν έρχεται η ώρα να γίνει η δημόσια συζήτηση, πάμε και συζητάμε άλλα νομίζω πράγματα. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως, κυρία Χτσιόγλου, και η κυβέρνηση έχει πει ότι δεν είναι μόνο τα μέτρα. Θα πρέπει και οι ΠΑΕ να έχουν και τη δικιά τους συμμετοχή σε όλα αυτά, στο να καθαρίσει δηλαδή το θέμα των χούλιγκανς και της οπαδικής βίας. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και το αυτονόητο εκτιμώ, ναι, ότι συμφωνούμε όλοι, ότι θα πρέπει όλοι να έχουν ένα μερίδιο ευθύνης. Ναι, μόνο που η κυβέρνηση δεν είναι σχολιαστής των γεγονότων. Γιατί ναι. Άκουσα και τον κύριο Φλωρίδη να σχολιάζει ως να είναι εξωτερικός παρατηρητής και μετά να καταλήγει σε μέτρα που είναι μια επανάληψη των παλαιών μέτρων. Όσον δεν σπάει αυτός ο δεσμός, φαίνεται ότι και η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη. Ξέρετε, πολλές φορές τα οριζόντια μέτρα είναι και απόδειξη μιας έλλειψης βούλησης να συγκρουστήσει, να έρθει αντιμέτωπος με το πρόβλημα. Επομένως, νομίζω ότι η ουσία του προβλήματος βρίσκεται εκεί. Να δούμε τι συμβαίνει στις ΠΑΕ, πώς βρίσκεται αυτή η οργανική σχέση με οπαδικούς στρατούς. Να δούμε τι συμβαίνει με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς που πολλές φορές δεν είναι σαφές. Και να σταματήσουμε να συζητάμε πάλι μια επανάληψη μέτρων που δεν φέρουν αποτέλεσμα και βρισκόμαστε μπροστά σε ολέθριες συνέπειες. Να πάμε λίγο στον προϋπολογισμό, κυρία Χτσιόγλου, διότι η Νέα Αριστερά κάνει την παρθενική της εμφάνισης στη Βουλή με τον προϋπολογισμό. Κοινοβουλευτικά είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός ο προϋπολογισμός και θέλω να σας ρωτήσω ποια στάση θα κρατήσετε εσείς, ποια στάση θα κρατήσει η Νέα Αριστερά. Για παράδειγμα, ακούσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι η προκαταβολή φόρου δεν θα πρέπει να υπάρχει. Η Νέα Αριστερά θα καταθέσει κάποια πρόταση, κάτι να συνεισφέρει στον προϋπολογισμό σαν μια ιδέα, μια πρόταση που θα μπορεί να υλοποιηθεί κιόλας, δηλαδή εμείς να ακουστεί και στους πολίτες. Κάναμε ήδη την αρχική μας εισηγητική τοποθέτηση από τον προϋπολογισμό. Για να το πω με πολύ απλό τρόπο, αλλά νομίζω ότι οι πολίτες θα καταλάβουν, ο προϋπολογισμός αυτός είναι μια επανάληψη του προηγούμενου. Αν οι πολίτες νιώθουν ότι η καθημερινότητά τους είναι ικανοποιητική, τότε θα πρέπει να νιώθουν ικανοποιημένοι και με αυτόν τον προϋπολογισμό. Εγώ δεν εισπράττω αυτό. Εισπράττω ότι οι πολίτες βιώνουν μια δυσβάστηχτη κατάσταση, κυρίως υπό το βάρος της ακρίβειας, και από την πλευρά της κυβέρνησης έχουμε μια στάση η οποία με τις επιλογές που κάνει και στα φορολογικά είναι και στα εργασιακά παύλα μισθούς εισόδημα, είναι επιλογές οι οποίες έχουν οδηγήσει στον να γίνεται ολοένα και πιο ασφυκτική η κατάσταση για τα νοικοκυριά. Εντελώς χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι τα νοικοκυριά σαρώνονται και από το κύμα της ακρίβειας, σαρώνονται όμως και από το ΦΠΑ. Αυτό το χρονικό διάστημα των 4 ετών και πλέον που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει μια ακραία αφέμαξη του εισοδήματος δια του ΦΠΑ και η κυβέρνηση επιμένει να μην το μειώνει. Δεν είναι ζήτημα ανάπτυξης, είναι ζήτημα καθαρής αφέμαξης εισοδηματικής. Πάντως η κυβέρνηση έχει ως σημεία τη μείωση των φόρων. Και νομίζω ότι και μετά από ένα χρονικό διάστημα που έχουμε περάσει σε αυτή τη χώρα από τα μνημόνια, από την υγειονομική κρίση, την ενεργειακή κρίση, δεν είναι σωστή η μείωση των φόρων. Εσείς αναφέρεστε προφανώς στο ΦΠΑ στα τρόφιμα, στο ενδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, αν αντιλαμβάνομαι. Κοιτάξτε να δείτε τη μεγάλη εικόνα, τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Και αυτό αποδεικνύεται πολύ καθαρά. Οι φόροι τους οποίους επέλεξε κατά κύριο λόγο να μειώσει ήταν 2 φορές οι φόροι στη συγκέντρωση κεφαλαίου, 3 φορές ο φόρος στα κέρδη των μεγάλων εταιριών, να μειώσει σχεδόν μηδενίσει το φόρο στα μερίσματα. Δεν νομίζω ότι αυτά είναι ζητήματα που ελαφραίνουν φορολογικά το μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών. Την ίδια ώρα ο ΦΠΑ είναι ένας έμεσος φόρος, πλεονάδικος φόρος, όπως ξέρετε, επιβαρύνει κυρίως λαϊκά και μεσαία στρώματα, που έχει στραγγίξει τα λαϊκά νοικοκυριά. Και αν δείτε και τη μεγάλη εικόνα, και τώρα δεν σας μιλάω με πολιτική εκτίμηση, αλλά με στοιχεία, αυτό που έχει συντελεστεί τα τελευταία 4-4,5 χρόνια είναι μια έκρηξη των κερδών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών, και άρα μια αύξηση του μεριδίου των κερδών στο συνολικό πλούτο, κατά 5 μονάδες, στο συνολικό ΑΕΠ, και μια ραγδαία μείωση του μεριδίου των μισθών στο συνολικό πλούτο. Τι γίνεται λοιπόν, ανοίγει ψαλίδα. Ανοίγουν οι ανισότητες. Αυτό γίνεται και με τις φορολογικές επιλογές και με τις επιλογές μισθών. Άρα θα πρέπει να έχει υπάρξει μια επιβάρυνση ενδεχομένως σε μεγάλες εταιρείες. Αυτό που σίγουρα δεν μπορεί να συμβαίνει είναι να έχουμε μια τέτοια ελάφρυνση του μεγάλου πλούτου την ίδια ώρα που η ελληνική κοινωνία σαρώνεται από έμεσους φόρους. Να σας ρωτήσω αν θα υπερψηφίσετε στον προϋπολογισμό το κομμάτι που λέει αμυντικές δαπάνες. Κοιτάξτε, καταρχάς συνολικά τον προϋπολογισμό θα τον καταψηφίσουμε. Γιατί είναι ένας άδικος προϋπολογισμός, ο οποίος ανοίγει την ψαλίδα των ανισοτήτων και δεν αντιμετωπίζει καθόλου, μα καθόλου, τα σύγχρονα προβλήματα των Έλληνων πολιτών. Μιλάω για το στεγαστικό, το νούμερο ένα πρόβλημα της γενιάς μου και της νεότερης γενιάς,
Μιλώ για το ζήτημα της ακρίβειας. Από τη νέα χρονιά δεν υπάρχει η παραμικρή στήριξη στα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Μιλώ για το ζήτημα της κλιματικής κρίσης, για αυτό που βιώσαμε όλες τις φυσικές καταστροφές το καλοκαίρι. Μιλώ για το ζήτημα των χρεών. Υπερχρεωμένα νοικοκυριά, πληστηριασμοί, funds. Όλα αυτά δεν τα αντιμετωπίζει ούτε στο ελάχιστο προϋπολογισμός. Ως προς τις αμυντικές δαπάνες. Οι αμυντικές δαπάνες προφανώς είναι αναγκαία επιλογή. Από εκεί και πέρα, με ποιον τρόπο οργανώνονται αυτές, αν γίνονται με διαφάνεια και με ποιον τρόπο γίνεται η μία επιλογή έναντι της άλλης, για παράδειγμα, γιατί ξέρετε, το αμυντικές δαπάνες, το λέμε ως τίτλο, δεν είναι επί της ουσίας συζήτηση. Αυτό είναι κάτι που εμείς θα το εξετάσουμε και θα δείτε τις αποφάσεις μας την Κυριακή κατά την ψήφιση. Κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου έχω πολλά ερωτήματα ακόμα. Θα τα ρωτήσω πολύ σύντομα, κυρία Αχτσιόγλου, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό που ακούσαμε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη, να λέει ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεσαία τάξη ήταν σκληρή και τιμωρητική. Συμμετείχατε κι εσείς στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως υπουργός, ως μέλος του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης Τσίπρας. Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Αν θεωρείτε ότι ο κύριος Κασελάκης προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από τον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Ο κύριος Κασελάκης τον κύριο Τσίπρα τον έχει εργαλειοποιήσει τόσες φορές και την ίδια ώρα επί της ουσίας όταν μιλάει αποδομεί οτιδήποτε έγινε επί των ημερών της Πρωθυπουργίας του. Αυτή είναι μια αντίφαση που νομίζω ότι ο κάθε πολίτης, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να την καταλάβει ανεξαρτήτως αν συμπαθεί ή δεν συμπαθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Αριστερά ή όποιον από εμάς. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μια διακυβέρνηση η οποία, όπως γνωρίζετε, κατέληξε στο να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση που σάρωνε την ελληνική κοινωνία και για πρώτη φορά να δώσει ανάσα στους εργαζόμενους αυτού του τόπου, που έκτοτε βιώνουν και πάλι μόνο πιέσεις. Και να φέρει και αυτό το μαξιλάρι, για το οποίο έγινε πολύς λόγος το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρία Αχτσιόγλου. Στη συνολική εικόνα ήταν μια διακυβέρνηση η οποία έχει φέρει πάρα πολύ απτά αποτελέσματα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ξέρετε ότι το γεγονός ότι ακόμη αυτή τη στιγμή για το δημόσιο χρέος είμαστε άνετοι και μπορούμε να συζητάμε με ποιο τρόπο θα οργανώσουμε τα οικονομικά μας μέχρι το 2032. Ναι. Ήταν εκείνη η κυβέρνηση που το διασφάλισε τη ρύθμιση το 2018. Τώρα, κυρία Αχτσιόγλου, το Νέα Αριστερά αποτυπώνει πλήρως την ιδεολογική και πολιτική σας θέση. Δηλαδή, πού τοποθετείτε ακριβώς? Τοποθετείτε αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, τοποθετείτε δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτά λίγο και προς τα κέντρο αριστερά? Εγώ θα απαντήσω που τοποθετείτε η Νέα Αριστερά, αλλά όχι με αναφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είναι υπό μεγάλο ερώτηση το πού τοποθετείτε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη νέα του ηγεσία αυτή τη στιγμή. Όταν ακούς μια τοποθέτηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η χθεσινή, ότι δεν υπάρχει ταξικός διαχωρισμός και ότι θα έπρεπε να έχουμε flat rate, δηλαδή ίσο επίπεδο φόρων στα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως αν είναι 11.000 ή αν είναι 200.000, κατά τη γνώμη αυτό θα μου επιτρέψετε ότι δεν είναι μια τοποθέτηση που χαρακτηρίζει ένα κόμμα ούτε καν του προοδευτικού χώρου. Θα έλεγα ότι είναι μια τοποθέτηση από τα δεξιά του κ. Μητσοτάκη. Ως προς τη Νέα Αριστερά, η Νέα Αριστερά είναι ιδεολογικά ένα κόμμα της αριστεράς. Από εκεί είναι οι αναλύσεις της και οι θεωρητικές και οι ιδεολογικές. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, οι οποίοι προοδευτικοί πολίτες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αναζητούν μια διέξοδο από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στα σύγχρονα ζητήματα. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δίνεται αυτή η διέξοδος από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, από τους υπάρχοντες πολιτικούς σχηματισμούς. Γι' αυτό και εμείς πήραμε την απόφαση της ίδρυσης μιας νέας κοινοβουλευτικής ομάδας. Απευθύνεται όμως και σε όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος έχει απογοητευτεί από την πολιτική και νομίζει ότι δεν μπορεί να δώσει λύσεις στα καθημερινά του ζητήματα. Πεδίο για συνεργασίες μετά τις ευρωεκλογές υπάρχει, η κυρία Αχτσιόγλου, γιατί έχουμε ακούσει και πολλές φορές τον κύριο Ανδρουλάκη να μιλά με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τη Νέα Αριστερά. Και ο κύριος Ηλιόπουλος εδώ, χθες στο Άξιον 24, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στα περί συνεργασιών με κάθε κόμμα που χαρακτηρίζεται προοδευτικό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Εγώ ρωτώ για το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα. Εσείς, οι δημοσιογράφοι, συνήθως συζητάτε για τα ζητήματα των συνεργασιών ως να είναι διεργασίες κορυφής. Δεν είναι έτσι τα ζητήματα. Κυρίως είναι κοινωνικά τα ζητήματα, τουλάχιστον τον τρόπο που εμείς το βλέπουμε. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα αν θα κάνει μία μεταγραφή επωνύμου ή αν θα γίνει μία διεργασία σε επίπεδο κορυφής για να υπάρξει μία τεχνική συμπόρευση. Το ζήτημα, ξαναλέω, είναι η κοινωνική απεύθυνση. Και η κοινωνική απεύθυνση είναι σε όλους τους πολίτες που ανησυχούν αυτή τη στιγμή για την καθημερινότητα να ζητούν μια άλλη, ξαναλέω, από την προοδευτική σκοπιά, απάντηση στα
προβλήματά τους από αυτά που ζουν από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε αυτούς όμως που μέχρι σήμερα απογοητεύτηκαν και αισθάνονται ότι η πολιτική δεν τους καλύπτει. Περισσότερο λοιπόν είναι πρωτίστως και θα έλεγα κοινωνική αναφορά σε όλο αυτόν τον κόσμο. Ένα τελευταίο ερώτημα, πάρα πολύ σύντομα όμως θα ζητήσω, κύριε Αχτσιόγλου, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Για την Νέα Αριστερά το ορόσημο είναι οι εκλογές, είναι οι ευρωεκλογές του Ιουνίου. Ο πύχης όμως που βάζετε, ποιος μπορεί να είναι? Ποτέ δεν έβαλα αριθμητικό πύχη. Καμία στιγμή στην πολιτική μου διαδρομή, όποτε και αν με ρωτούσαν για αυτό. Νομίζω ότι είμαστε άνθρωποι αυτή τη στιγμή που συγκροτούμε τη Νέα Αριστερά, που αντιλαμβανόμαστε την πολιτική ως έναν αγώνα αντοχής και όχι ως ένα σπριντ. Ναι. Άρα προφανώς και οι ευρωεκλογές είναι ένα σημαντικό ορόσημο, γιατί και η μάχη για το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κορυφαία μάχη για αυτά τα ζητήματα που μόλις σας ανέφερα, εισόδημα, κλιματική κρίση, εργασία. Όμως νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου με τη σοβαρότητα, με την αξιοπιστία μας. Έχουμε δώσει και δείγματα γραφής ως πολιτικά πρόσωπα και σιγά σιγά να φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα εμπιστοσύνης. Κυρία Αχτσιόγλου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλά. Να σας ευχηθώ. Κυρίες και κύριοι.